Να ενημερώσουμε όλους τους συνδημότες μας και κυρίως τους ανέργους του τόπου μας για το πρόγραμμα, το νέο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας για απασχόληση έως 5 μήνες, το οποίο χθες το βράδυ ανακοινώθηκε και ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων από αύριο και μέχρι τις 11 δεκάτου στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι, οι οποίοι είναι άνω των 18 ετών, μπορούν να υποβάλουν τα χαρτιά τους. Αφορά 10.000 θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μόνο σε αυτήν την ειδικότητα. Είναι η πρώτη πρόσκληση η οποία βγαίνει και σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε θα ακολουθήσουν και άλλες προσκλήσεις, οι οποίες θα αφορούν και τις υπόλοιπες βαθμίδες εκπαίδευσης, όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο στην σελίδα του ΟΑΕΔ. Ο Δήμος της Δράμας είναι ένας από τους επιβλέποντας φορείς και επίσης η δική του συνδρομή είναι και στην βοήθεια την οποία θα παρέχει κατά τη διαδικασία υποβολής μέσα του ΚΕΠ για όσους και μόνο δεν έχουν τη δυνατότητα από το σπίτι τους ή με άλλον τρόπο να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση. Στο σύνολο του νομού μας είναι 107 άτομα, που είναι 8 άτομα στην Περιφερειακή Ενότητα, 12 άτομα στο Δήμο Δοξάτου, 10 άτομα στο Δήμο Νεοπροκοπίου, 4 άτομα στο Δήμο Παρανεστίου, 11 άτομα στο Δήμο Προσοτσάνης και τέλος για το Δήμο Δράμας είναι 62 άτομα υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι δικαιούχοι είναι όσοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι, όπως είπα, στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανένας, ούτε δηλαδή και η σύζυγος, άνεργοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονιακών οικογενειών, όσοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι από 18 έως 29 ετών, μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή άνεργοι οι οποίοι έχουν ανεργία πιστοποιημένη με την κάρτα ανεργίας για άνω τους 12 μήνες, όπως επίσης και άνεργοι πτυχιούχοι ανώτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα. Δηλαδή δίνεται δυνατότητα ακόμα και σε πτυχιούχους να υποβάλουν τα χαρτιά τους, αλλά για θέση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, χωρίς φυσικά να μοριοδοτείται το πτυχίο τους. Όσον αφορά τη μοριοδότηση, θα πρέπει να πούμε ότι είναι 5 βαθμίδες μοριοδότησης. Είναι ο χρόνος συνεχιζόμενης ανεργίας, όπου γίνεται η διαβάθμιση και η αντίστοιχη μοριοδότηση για κάτω από 12 μήνες, για τους επόμενους 12 μήνες, δηλαδή ως 24, και για τους τελευταίους με ανώτερο βαθμό μοριοδότησης στους 36 μήνες. Το ατομικό εισόδημα το οποίο έχουν, σε τρεις βαθμίδες και αυτό, ως 12.000, 12 ως 20.000 και 20.000 και άνω, η ηλικία, πάλι σε τρεις βαθμίδες, 18, 29, 30, 54 και 55 και άνω, και ο αριθμός των ανήλικων τέκνων. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων είναι μία για κάθε άτομο και μπορεί να επιλέξει κατά σειρά προτεραιότητας έως τρεις επιβλέποντες φορείς, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση έως τρεις δήμους στην Περιφερειακή Ενότητα. Δεν χρειάζεται, και αυτό θα τονιστεί και από τον Αντιδήμαρχο, να υποβάλουν δικαιολογητικά κατά την διαδικασία της αίτησης, παρά μόνο σε ελάχιστες συγκεκριμένες περιπτώσεις. Και τέλος θα ήθελα να πω για όσον αφορά και τα χρήματα τα οποία θα λάβουν. Για άνω των 24 ετών θα είναι 19,6 ευρώ την ημέρα, δηλαδή ανώτερο 490 ευρώ, καθαρά, σύν οι ασφαλιστικές εισφορές, και κάτω των 25 ετών 17,1 ευρώ την ημέρα και έως 427 ευρώ. Μία πολιτική τοποθέτηση την οποία θέλω να κάνω είναι, πρώτον, ότι από ό,τι παρουσιάζεται υπάρχει κουτσούρεμα στο θέσεων, ενώ η κατανομή για το Δήμο της Δράμας και για όλους φυσικά τους Δήμους όλης της Ελλάδας ήταν 136 άτομα σε υποχρεωτική εκπαίδευση. Το Υπουργείο έχει αλλάξει ρότα, έχει αλλάξει άποψη και μέρος των ατόμων που προορίζονταν για την αυτοδιοίκηση θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και θα βγουν πεντάμινα σε ασφαλιστικά ταμεία, σε κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, σε σοφρονιστικά ιδρύματα και στο ΝΕΟΠΗ. Και η δεύτερη παρατήρηση την οποία θέλω να κάνω είναι ότι εάν κάποιος αναλύσει την προκήρυξη θα δει ότι αποκλείονται συγκεκριμένες ομάδες και αυτό κατά την άποψή μας είναι ανεπίτρεπτο. Όποιος δηλαδή δεν είναι μακροχρόνια άνεργος, δηλαδή δεν έχει κάρτα ανεργίας πάνω από 12 μήνες, δεν είναι πτυχιούχος και τότε δεν μπορεί να συμμετέχει στα πεντάμινα. Και είναι και κάτω από 20, και είναι πάνω από 29 ετών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με αυτή την προκήρυξη αποκλείονται στην πρώτη πρόσκληση συγκεκριμένα άτομα.
Είναι η πρώτη φάση αυτή του προγράμματος, που είναι γύρω στα 35 εκατομμύρια όλο το πρόγραμμα για όλη την Ελλάδα. Θα ακολουθήσουν και άλλες φάσεις αυτού του προγράμματος της κοινοφελούς εργασίας. Εμείς σαν Δήμος είμαστε διατεθειμένοι να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες οι οποίες δημιουργούνται για όσους είναι υποψήφοι δικαιούχοι του προγράμματος και θέλουν, δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο για να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά. Θα τους εξυπηρετήσουμε μέσω του ΚΕΠ. Επειδή όμως το ΚΕΠ του Δήμου Δράμας, το οποίο βρίσκεται στο χώρο του διοικητηρίου, είναι επιβαρημένο, θα δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας στη ρεσεψιόν του Δήμου Δράμας, που υπάλληλοι του Δήμου Δράμας θα ασκούν παράλληλη απασχόληση σε θέματα αρμοδιοτήτως του ΚΕΠ και θα εξυπηρετούν τους πολίτες οι οποίοι θέλουν να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά μέσω του ΚΕΠ. Ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να υποβάλει την αίτηση από μόνος του ηλεκτρονικά μπαίνοντας στο σχετικό site και το πρόγραμμα αφορά, επαναλαμβάνω, μόνο αυτούς που είναι ΥΕ, δηλαδή υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Και όταν λέμε υποχρεωτικής εκπαίδευσης, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 και έχουν απολυτήριο δημοτικού σχολείου. Αυτό βέβαια δεν απαγορεύει και κάποιον άλλον ο οποίος έχει επιπλέον τυπικά προσόντα να υποβάλει την αίτηση. Τώρα, αν μπορούν να υποβάλουν και άλλη αίτηση αργότερα, αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι αύριο, όσοι πολίτες θέλουν να έρθουν στο Δήμο, να τους εξυπηρετήσουμε, να τους βοηθήσουμε για να υποβάλουν αυτή την αίτηση ηλεκτρονικά. Επαναλαμβάνω ότι οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλει ο κάθε πολίτης μόνος του, εφόσον έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Να σας ρωτήσουμε αν όσοι είχαν απασχοληθεί στα πεντάμινα τα προηγούμενα, έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής και σε αυτό το πρόγραμμα. Αυτό που είναι ένα κριτήριο είναι να είναι μακροχρόνια άνεργοι. Όταν λέμε μακροχρόνια άνεργοι, να έχουν πάνω από 12 συνεχόμενους μήνες ανεργίας. Λέει η προκήρυξη ότι τυχόν ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα κατάρτισης δεν προσμετρώνε για τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της ανεργίας. Και το 12μηνο ισχύει μέχρι την υποβολή της αίτησης, μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης, δηλαδή μέχρι τις 11 δεκάτου, για να πληρείται το 12μηνο όσον αφορά τους μακροχρόνια ανέργους. Αυτοί οι οποίοι είναι ηλικίες 18 ή ως 29 δεν χρειάζεται να είναι μακροχρόνια άνεργοι, να είναι απλώς άνεργοι. Κατά την υποβολή της αίτησης, όσοι πολίτες έρχονται στον Δήμο, θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποια στοιχεία ταυτοπροσωπίας. Δηλαδή, υποχρεωτικά πρέπει να έρχονται αυτοπροσώπως οι ίδιοι, να έχουν το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, να γνωρίζουν το ΑΦΗΜΗ και τον ΑΜΚΑ και να έχουν το δελτίο ανεργίας, όπου εκεί αναγράφονται το ΑΜΚΑ και η ημερομηνία γέννησης και το ΑΦΗΜΗ τους. Αν δεν αναγράφεται εκεί, να προσέχουν, θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε ένα στοιχείο που να προσδιορίζει το ΑΜΚΑ τους. Αλλά και ακόμα να μην υπάρχει αυτό, εμείς έχουμε τη δυνατότητα μέσω μιας συγκεκριμένης ηλεκτρονικής διεύθυνσης να κάνουμε αναζήτηση του ΑΜΚΑ. Αυτά είχαμε να πούμε. Τώρα, αν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση, μπορείτε να μας ρωτήσετε. Πόσες θέσεις είναι ουσιαστικά αυτές που αφορά η συγκεκριμένη προκήρυξη για το Δήμο Δράμας ή για το νόμο? Τις είπε, είναι 68, αν δεν κάνω λάθος, για το Δήμο Δράμας. Για το Δήμο Δράμας, 107. Στο σύνολο του νόμου. Μία διευκρίνηση έτσι για να ξεκαθαρίσω λίγο το πράγμα. Όσον αφορά τα άτομα τα οποία συμμετείχαν στο προηγούμενο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας, εφόσον δεν είναι πτυχιούχοι, δεν είναι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, τότε εφόσον δεν πληρούν και δεν είναι πάνω από 12 μήνες, για αυτούς που είναι πάνω από 29 χρονών δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Με βάση αυτά που λέει η προκήρυξη, αν έχει κάνει ένα πρόγραμμα κατάρτισης, δηλαδή έχει συμμετέχει σε κάποιο σεμινάριο για 2 ή 3 μήνες, αυτό το χρονικό διάστημα δεν συμπεριλαμβάνεται στην ανεργία. Άρα δεν έχει δικαίωμα και αυτός να υποβάλει αίτηση με βάση αυτά που λέει η προκήρυξη. Τώρα, αν δοθούν κάποιες διευκρινήσεις περαιτέρω, θα το αντιμετωπίσουμε αναλόγως. Από πότε ξεκινάτε? Από αύριο. Μέχρι πότε? Μέχρι 11 Δεκάτου, δηλαδή μέχρι 11 Οκτωβρίου, 12η μεσημβρινή. Διότι οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Δηλαδή θα έρχεται ο πολίτης και εμείς θα τον βοηθάμε όσοι έρθουν στο Δήμο, γιατί επαναλαμβάνω, μπορούν και από μόνοι τους να υποβάλουν αιτήσεις μέσω του διαδικτύου. Εμείς θα βοηθάμε τους πολίτες να υποβάλουν την αίτηση. Δηλαδή θα έχουμε πρόσβαση στο διαδίκτυο, θα μας φέρουν τα στοιχεία και ποια είναι τα στοιχεία
να ξέρουν το αφημί τους, την κάρτα ανεργίας, το άμκα τους, ό,τι προβλέπει δηλαδή η προκήρυξη. Mm-hmm. Και θα τους εξυπηρετούμε αναλόγως. Κύριε Ζαχαριάδη, στο Δήμο πού θα απασχοληθεί? Στο Δήμο, κατά την προηγούμενη φάση, όπου ζητήθηκε από την Κεντρική Ένωση Δήμων με την κατανομή η οποία είχε γίνει για τα άτομα, είχαμε κάνει μια σημαντική δουλειά όπου η κάθε υπηρεσία έδωσε τις ανάγκες τις οποίες έχει. Στην πρώτη φάση δεν ζητούσε, όπως στο προηγούμενο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας, συγκεκριμένα τεχνικά δελτία για το πού ακριβώς θα απασχοληθούν, ποιες θα είναι οι εργασίες. Ζητούσε μόνο να δώσουμε αριθμό ΥΕ και έχει στις υπόλοιπες ειδικότητες. Εμείς όμως ήδη αυτή τη δουλειά την έχουμε κάνει και τα άτομα αυτά γνωρίζουμε από τη στιγμή που θα μας έρθουν πού θα προχωρήσουν. Απλά να σας πω σε γενικό επίπεδο, κυρίως το κομμάτι αυτό θα καλύψει καθαριότητα, πράσινο και κάποια άτομα στα νεκροταφεία.